так Εγώ χαίρομαι, μου αρέσει η δροσιά. Είμαι από ορεινό μέρος, από τα Γιάννενα, καταγωγή μου, από γενική οικογένειά της γονής και έχω ζήσει τα σχολικά μου χρόνια στην Πάτρα. Οπότε αγαπώ την Πελοπόννησο, την Πάτρα πάρα πολύ. Την Ποκρατία, και... καλώς εδώ που γίνεται. Ναι, ναι. Οπότε την Πελοπόννησο, έχω πολλά χρόνια επισκεφτώ την Τρίπολη, δεν την είδα και έτσι το απόψε, δεν την κατάλαβα και πολύ καλά. Θα σας φιλοξενήσουμε άλλη μέρα, με άλλες συνθήκες, θα την γνωρίσετε καλύτερα. Άλλωστε, οι εκπρόσωποι σας εδώ, Άγιος Βασίλης, η Γιώτα Βίτα, Άρεος, Πλατεία. Μια χαρά τα θυμάστε. Ένα πολύ μαγαζί, θυμάμαι ένα κατάστημα γενικού, Ιώος ήταν ένα μαγαζί, πολλά χρόνια. Ναι, τώρα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, λέει λογικό. Υπάρχει. Λειτουργεί περιοδικά. Δεν είναι ανοιχτό συνέχεια. Ναι. Ήταν από τα παλιά, ξέρω εγώ. Ναι. Ήταν το κάθε περιοδικό και τα υπάρχει. Την εποχή που αναφέρεται ο αρχηγό, θα αναφέρεται και στο λόφο, μάλλον. Στο λόφο, πάντως και στη νύχτα σα βρίσκουμε ενημερωμένο. Είναι μέσα στα καθήκοντα, ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Για τον χρόνο σας. Μας επισκεφτήκατε αυτές τις άγιες μέρες, κλείνοντας και η χρονιά αυτή. Μια δύσκολη χρονιά φαντάζομαι για τη χώρα και για την υπηρεσία σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και την παρουσία σας εδώ. Έτσι και να γνωριστούμε αλλά και να συζητήσουμε, φαντάζομαι, δύο-τρία πραγματάκια. Θέλω να σας ευχαριστήσω βέβαια και για τους ανθρώπους που έχετε εδώ. Και δεν είναι φιλοφρόνηση επειδή είναι παρόντες. Θέλω να ξέρετε ότι εδώ η περιοχή μας έχει τη μικρότερη δυνατή πραγματικότητα καθ' άλλες προσπάθειες που η υπηρεσία κάνει και βέβαια η ευθύνη είναι τεράστια διότι είναι η έδρα της περιφέρειας, όπως καταλαβαίνετε, και έχουμε την ευθύνη συνολικά όλη της Πελοποννήσου σχεδόν. Έτσι. Νομίζω ότι διαχρονικά συνεχίζεται αυτή η καλή προσπάθεια η οποία γίνεται και είμαστε χαρούμενοι έτσι, που συνεργαζόμαστε, έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με την ελληνική αστυνομία. Και βέβαια πάντα θα είμαστε στη διάθεσή σας, γιατί ξέρετε, θέλω να ξέρετε ότι υπάρχουν τεράστια θέματα που έχουν δημιουργηθεί ειδικά το τελευταίο διάστημα με όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας. Εμείς προσπαθούμε και το κάνουμε. Εικονική πραγματικότητα. Εικονική πραγματικότητα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Είναι ο αντιδήμαρχος καταρχάς της πόλης, ο κύριος Τότσης, ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, ο κύριος Βόσκος. Ο υπεύθυνος, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και συνεργάτης με την αστυνομία. Βέβαια. Ως εκπρόσωπος του Δήμου της Τρίπολης, της πόλης της Τρίπολης. Νεαρός βέβαια, αλλά φαίνεται όσον αφορά το μέλλον. Έτσι. Για τα παιδιά παρόντες εδώ, ήθελα να σας καλωσορίσουν και αυτοί. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας στην δοξενία. Εμείς αποφασίσαμε να φύγουμε λίγο από τα γραφεία από το αρχηγείο. Επισκεφτούμε την Ελλάδα, την περιφέρεια, κλείνουμε με την Πελοπόννησο την υπηρετική χώρα, μάλιστα. Όλη την Ελλάδα. Την αφήσαμε εδώ γιατί είναι κοντά και μας είναι πολύ πιο εύκολο και ο χώρος με να μου είναι πιο οικείος η Πελοπόννησος. Ενώ κάποια άλλα μέρη δεν τα είχα επισκεφτεί και σαν ιδιώτης ουσιαστικά και δεν τα γνώριζα. Οπότε ήρθαμε εδώ να τους γνωρίσουμε από κοντά. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Μας δίνουν ικανοποίηση, χαρά και κουράγιο να συνεχίσουμε. Εγώ, κύριε Δήμαρχε, έχω έρθει και θα μιλήσω σε λίγο στους συναδέλφους μου, στους διοικητές και σε κάποια έτσι χαμηλόβαθμα στελέχη, δεν μπορούν να είναι όλοι στη συγκέντρωση. Θέλω να τους ευχαριστήσω δημόσια για τη δουλειά που κάνουν, για την προσπάθεια που κάνουν σε δύσκολες συνθήκες, γιατί η ελληνική αστυνομία, κύριε Δήμαρχε, είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Όπως περνούν δύσκολα οι πολίτες, έτσι περνούν και οι αστυνομικοί. Κάτω από τις στολές, είτε είναι ράσο, είτε είναι στολή αστυνομικού, υπάρχει άνθρωπος. Έτσι. Και θέλω να τους ευχαριστήσω δημόσια, να τους γνωρίσω, να αλλάξουμε κάποιες απόψεις. Και γύρω από την αναδιοργάνωση που συντελείται και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου θα ξεκινήσει η υλοποίησή της, γιατί ήδη το προεδρικό διάταγμα στέλνεται στον πρόεδρο για υπογραφή. Οπότε θα έχουμε δημοσίευση. Είναι αυτό το οποίο βέβαια είχαμε συζητήσει στην Αθήνα που είχα ανέβει στον κύριο Νεροστάκη. Τον κύριο Νεροστάκη, ναι. Θα το δούμε. Εγώ πιστεύω ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα για την περιφέρεια, υπό ποια έννοια, και θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Εμείς πιστεύουμε στην αστυνομία ότι ο πολίτης του χωριού της Κωμόπολης δεν νιώθει περισσότερη ασφάλεια εάν έχει ένα αστυνομικό τμήμα στα 1000 μέτρα ή στα 500 μέτρα και δεν βλέπει ποτέ στη φύλακα. Γιατί ένα αστυνομικό τμήμα στο Λεβίδι, παραδείγμα, που έχει 8-10 ανθρώπους, έχει 4 ανθρώπους, 5 να το φύλουν. Άλλους 4 ανθρώπους να εναλλάσσονται σε υπηρεσία, ένα διοικητή, ένα γραμματέα, ένα αρχαιοθέτη, κανένας άλλος. Ουσιαστικά μιλούμε δηλαδή για κάποια τμήματα κτίρια με μία σημαία, μία ταμπέλα και μία σφραγίδα.
Εμείς πιστεύουμε ότι ο κόσμος στο Λεβίδι, είτε στο στάδιο, το στάδιο είναι πολύ κοντά στην Τρίπολη, αλλά και το Λεβίδι που είναι λίγο πιο μακριά, είναι από, ελπίζω να είναι ακόμα από τα κεφαλοχώρια, δηλαδή από το, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο που, που κρατάνε κόσμο στο Δήμο. Το γνωρίζω, το γνωρίζω, γιατί επισκεπτόμουν από την 111 την Πάτρα, οπότε περνούσα από εκεί και το έβλεπα. Αυτό είναι ο Δήμος μας, που έλεγε απέναντι. Την ξέρω καλά, την ξέρω καλά. Την ξέρω καλά την Αρκαδί. Επιτρέψτε μου και πιστεύω ότι αν εκεί δεν υπάρχει το τμήμα και αυτοί οι 10 άνθρωποι που είναι εκεί, τους διαθέσουμε στο Λεβίδι και στην περιοχή να κάνουν πρωί-απόγευμα υπηρεσία με το περιπολικό, ο κόσμος θα δει αστυνομικό. Με το τοπικό αστυνομικό, βέβαια. Και τον τοπικό αστυνομικό και τον τοπικό αστυνομικό που θα τον υιοθετήσουμε στο Λεβίδι. Είναι μια κατεξοχήν περίπτωση στο Λεβίδι που θα τον υιοθετήσουμε. Αλλά και ένα περιπολικό που θα κινείται στην περιοχή. Γιατί οι αστυνομικοί, οι 10, δεν τους φέρουμε να αστυνομεύσουν την Τρίπολη. Την περιοχή θα αστυνομεύσουν. Αλλά δεν θα έχουν υπηρεσία όμως ούτε να είναι σκοπή στο αστυνομικό τμήμα, ούτε εξωματική υπηρεσία, ούτε διοικητές, ούτε υποδιοικητές, ούτε δακτυλογράφοι, ούτε αρχαιοθέτες, ούτε γραμματείς. Θα είναι έξω. Πιστεύω λοιπόν, θέλοντας να πω για το Λεβίδι, θέλω να μεταφέρω μια εικόνα που πιστεύουμε για όλη την Ελλάδα. Ο κόσμος έχει ανάγκη να βλέπει τον αστυνομικό στο δρόμο. Όπως βλέπετε με την κινητή αστυνομική μονάδα τώρα, με τη, που επισκέπτεται απομακρυσμένες περιοχές, χωριά που δεν είχε επισκεφτεί ποτέ. Μετά τη φυγή του ταχυδρόμου από εκεί, που πήγαινε ο ταχυδρόμος, ή τώρα πηγαίνει ο ταχυδρόμος περιστασιακά, ο παπάς, ο δήμαρχος, ο πρόεδρος της κοινότητας, ο γραμματέας, όταν έφυγαν όλοι αυτοί λοιπόν, το κράτος σήμερα. Η αστυνομία του εκπροσωπεί που πηγαίνει αυτό το αυτοκίνητο. Αλήθεια, αλήθεια δεν είναι. Εμείς δεν έχουμε την ψευδέστηση ότι παρέχουμε ουσιαστική ασφάλεια. Παρέχουμε όμως μια αίσθηση του κράτους, του δημοσίου λειτουργού σε ένα απομακρυσμένο χώρο. Και ο παππούς, η γιαγιά, γνωρίζει εκεί τον αστυφύλακα, τον Κώστα, τον Δημήτρη, τον ευχαριστεί, του δίνει καλούδια, του λέει να του φέρει φάρμακα την άλλη εβδομάδα που θα ξαναπεράσει. Ενδεχομένως, επιτρέψτε μου, έτσι δεν είναι. Στην ψυχολογία και στην πραγματικότητα όμως λειτουργεί και η αίσθηση ότι το έχουμε κοντά. Λειτουργεί. Είναι αλήθεια. Μένα επιτρέψτε να σου πω, υπήρξε και δήμαρχος της Αιγαίας, που είναι το στάδιο. Η αναφορά του δεν αφορά το Δήμο Τρίπολης, ακουμπά και το Δήμο Βόρειας Κοινοβίας. Ναι, ναι. Να μιλήσει για το στάδιο, φτάνει Καστρία και ο Πέτρο, ναι, φτάνει Βούρβουρα, Αγία Σοφιά. Είναι μια απόσταση, έχει λογική αυτό που λέμε, ναι. Αλλά υπάρχει και ένας αντίλογος, αρχηγέ, επιτρέψτε μου να σας πω, που λέει ότι η εικόνα να το έχεις πιο κοντά, σαν ψυχολογία. Και μόνο και η ουσία όμως. Δεν μπορεί να βοηθήσει όμως, δεν μπορεί να βοηθήσει τίποτα. Γεμίσαμε την πατρίδα, την Ελλάδα, την περιφέρεια με μικρές αστυνομικές υπηρεσίες που κάνουν γραφειακή δουλειά μόνο και δεν υπάρχει αστυνομικός στην πλατεία, στο χωριό, στην Κομούπολη, στην Μικρόπολη. Δεν υπάρχει πουθενά κανένας. Οπότε αυτό το μοντέλο πιστεύω να το υλοποιήσουμε. Θα ζητήσω και κάτι άλλο πέρα από τις ευχαριστίες από τους συναδέλφους, θα ζητήσω και κάτι άλλο, κύριε Δήμαρχε. Θα τους ζητήσω να είναι πιο εξωστρεφείς στις τοπικές κοινωνίες. Να πλησιάσουν τους ανθρώπους, να είναι πιο ανθρώπινοι στη συμπεριφορά τους. Πιστεύω ότι αυτό, αν συμβεί στο σύνολο των αστυνομικών, ο κόσμος, ο μέσος άνθρωπος που θα αισθανθεί ότι αυτή είναι αυθεντική συμπεριφορά του αστυνομικού, θα το επιστρέψει στην υπηρεσία, στην αστυνομία, με συνεργασία, με κατανόηση, με αποδοχή του έργου του αστυνομικού. Και σε τέλος, στη τελική ανάλυση, αυτό ζητούμε, το κύρος του σώματος και το πλησίασμα με τον μέσο πολίτη. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε σε κάθε περίπτωση. Εγώ, όπως είπα και πάνω στην Αθήνα, συνάντηση στην οποία είχαμε, το έχουμε πει άλλωστε και με την ηγεσία ερωτευτική. Είμαστε δίπλα σας. Πέστε μας τι βοήθεια θέλετε, όσο μπορούμε βέβαια και με δικές μας δυνάμεις θα την έχετε. Δεσμευτήκαμε πάνω στις κινητές μονάδες να υπάρχει και μια δεύτερη, γιατί ακριβώς ο νόμος μας είναι μεγάλος. Ο τέταρτος μεγαλύτερος στην Ελλάδα. Το γνωρίζω. Χωροταξικά. Ο καλύτερος έχει τεράστιο εύρος. Αν χρειαστεί μια δεύτερη κινητή μονάδα, δεσμεύτηκα με τις οδηγίες τις δικές σας να αγοράσουμε εμείς ένα αυτοκίνητο για πολύ σας. Καλά. Θα το στελεχώσουμε, κύριε. Θα το στελεχώσουμε, να μπορέσουμε να έχουμε δυτική, βόρεια και νότια. Σας υπόσχομαι την επίσκεψή μου, θα το στελεχώσουμε. Να μπορούμε να τους καλύπτουμε όλους. Θα το στελεχώσουμε, σας υπόσχομαι να το στελεχώσουμε. Και ξέρετε, λόγω του ότι ακριβώς έχουν καταρρεύσει οι ηλικίες και έχουν μείνει μεγάλες ηλικίες στα χωριά, υπάρχει ορατός κίνδυνος και ανασφάλεια και βέβαια λόγω κάποιων παρεμβατικότητας κατά περιοχή που έχει γίνει από κάποιου και νιώθουν τεράστια ανασφάλεια. Αυτό εμείς πρέπει να το αντιστρέψουμε. Αλήθεια. Και είναι στο χέρι μας και στο χέρι σας, όπως είπατε, με την παρουσία σας, που με το πλησίασμα που πρέπει να γίνει στους πολίτες, να το αισθανθούν. Αν το αισθανθούν και θα νιώσουν και μια άλλη έτσι, μια εφορία τέτοια που πραγματικά αυτό θα το ανταποδώσουν. Είναι όπως ακριβώς το είπατε.